Μερικό lockdown επιβάλλεται στην Ολλανδία από την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε. Τα μπαρ, τα καφέ και τα εστιατόρια κλείνουν και η πώληση αλκοόλ και κάναβης απαγορεύεται από τις 8 το βράδυ. Η χρήση υφασμάτινης μάσκας για τους πολίτες 13 ετών και άνω γίνεται υποχρεωτική στους εσωτερικούς χώρους. Οι συναθρήσεις άνω των 30 ανθρώπων απαγορεύονται σε εθνικό επίπεδο. Είναι ένα σκληρό μήνυμα και οι νέοι κανόνες θα πονέσουν. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος, διότι τα στοιχεία δεν λένε ψέματα. Πρέπει να είμαστε αυστηρότεροι. Στη Βρετανία, οι κάτοικοι του Λίβερπουλ ζουν με τα πιο αυστηρά μέτρα που έχουν επιβληθεί στην Αγγλία. Όμως συνολικά στη χώρα το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν πάνω από 17.000 νέα κρούσματα μολύνσεων από τον κορονοϊό. Το Αντιπολιτευόμενο Κόμμα των Εργατικών υποστηρίζει ότι το σχέδιο της κυβέρνησης είναι αναποτελεσματικό και ότι χρειάζεται καθολικό lockdown. Γι' αυτό ζητώ διακοπή κυκλοφορίας για 2-3 εβδομάδες στην Αγγλία. Μια σειρά από προσωρινούς αλλά ξεκάθαρους και αποτελεσματικούς περιορισμούς με στόχο ο δείκτης ρο να πέσει και να περιοριστεί ο ρυθμός μολύνσεων και εισαγωγών στα νοσοκομεία. Στο Παρίσι, οι ιδιοκτήτες εστιατορίων και μπαρ διοργάνωσαν ένα κοκτέιλ πάρτι έξω από έναν από τους κυριότερους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Με τον τρόπο αυτό θέλησαν να καταδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της πανδημίας. Η κυβέρνηση οφείλει να λάβει σοβαρά μέτρα για να αντιμετωπιστεί η οικονομική τραγωδία που βιώνουμε εδώ και σε ολόκληρη τη Γαλλία. Ως ιδιοκτήτης είμαι μόνος μου στο πλοίο, μέρα νύχτα προσπαθώντας να βρω μια λύση. Όμως απλά δεν ξέρω. Το μέλλον είναι αβέβαιο. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, αναμένεται ξανά να απευθυνθεί μέσω τηλεόρασης στους πολίτες. Ο αριθμός των κρουσμάτων πάντως μεγαλώνει στη Γαλλία και η κυβέρνηση λαμβάνει διαρκώς περιοριστικά μέτρα τοπικού χαρακτήρα.